Πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Να είστε καλά, να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα πούμε το καφεδάκι μας, θα γυρίσουμε την κουπίτσα μας, θα κάνουμε τις επιθυμίες μας. Θέλω να σκέφτεστε ό,τι σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε μετά και την επιθυμία σας. Πάμε να γυρίσουμε σιγά σιγά την κουπίτσα μας. Θέλω να σκέφτεστε καλά. Τώρα που θα γυρνάω εδώ το φλιτζάνι, σκεφτείτε καλά αυτά που σας απασχολούν και να δούμε τι θα γίνει σήμερα και ποιες θα είναι οι εξελίξεις που μπορεί να απασχολούν τον καθένα. Ωραία, να κάνω και το πιατάκι. Να δούμε τα πρώτα που είναι τα πιο σημαντικά στο φλιτζάνι και γενικά στην καφεμαντία. Τα πρώτα σχέδια είναι και τα πιο σημαντικά, οπότε ελπίζω να σκεφτήκατε καλά και πάμε να δούμε αρχικά τι μας δείχνει το πιατάκι, το οποίο είναι πολύ πολύ καθαρό, πολύ πολύ ωραίο. Ένα ήττα, ένα γάμα, ένα πι και ένα σίγμα θα σας δώσουν επιτυχία, θα σας δώσουν πολύ πολύ μεγάλη χαρά για κάτι οικονομικό. Ίσως κλείσετε μια συμφωνία, ίσως ακούσετε κάτι καλό από τηλέφωνο. Μέχρι 19 Πέμπτου κάτι έρχεται οικονομικά πολύ πολύ καλό. 15, 22 και 27, πολύ καλές ημερομηνίες για να κάνετε κάποια πράγματα που εκκρεμούν ίσως οικονομικά ή να κλείσετε κάποιες υποθέσεις, λέει εδώ. Είναι πολύ πολύ ωραίο αρχικά το πιατάκι όπως βλέπετε και ακούτε και υπάρχει ένα ωραίο κλειδί, υπάρχει ένα αντρικό πρόσωπο που σας δίνει την επιτυχία σε κάτι που περιμένετε ή που έχετε άγχος για κάτι. Θα σας πει κάτι πολύ πολύ καλό. Α, εψιλον, σίγμα και νι. Πολύ πολύ έντονα επάνω σε αυτό, όνομα ή επώνυμο. Θα δούμε και στη συνέχεια τι άλλο θα μας δείξει γι' αυτό. Πάμε να δούμε το φλιτζάνι μας που είναι έτοιμο και θα πω ότι απ' έξω έχει αρκετά σχέδια. Το βλέπετε κι εσείς και υπάρχει μια ωραία συνάντηση μετά από πολλές μπόρες, θα πω εγώ έτσι όπως δείχνει εδώ. Μετά από πολλά έρχεται μια συνάντηση, μια συζήτηση που φέρνει την επιτυχία σε κάτι που θέλετε, είτε είναι ερωτικά είτε είναι επαγγελματικά. Έχει να κάνει και με τα δύο εδώ, άρα μέσα σε αυτό το μήνα θα τακτοποιήσετε κάτι που θέλετε και που εδώ, θα το πω λίγο μεταφορικά, σας είχε γονατίσει μέχρι τώρα. Έρχεται επιτυχία, μέχρι να τελειώσει ο μήνας αυτός θα γίνει αυτή η συνάντηση και θα φύγουν πολλά πολλά δύσκολα από το μυαλό σας, γενικώς σκέψεις, κινήσεις που κάνατε, λάθος. Θα διορθώσετε πάρα πάρα πολλά. Μέσα είναι πολύ πολύ καθαρό και μέσα είναι ωραίο το φλιτζάνι σήμερα. Χαίρομαι γι' αυτό και υπάρχουν πολλές συναντήσεις που θα βγουν σε κάτι πολύ πολύ καλό για κάτι που επιθυμείτε τελευταία. Μπορεί να έχει να κάνει με πρόσωπο της καρδιάς σας, μπορεί να είναι μια επανασύνδεση, μπορεί να είναι μια ισορροπία γενικότερα σε μια σχέση, σε ένα γάμο. Κάτι που τον τελευταίο καιρό σας έχει κουράσει, θα έρθει μια ισορροπία, θα ηρεμήσετε γενικότερα. Καρκίνος, Σκορπιός, Ταύρος και Δίδυμος, πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα πάρετε για κάτι πολύ πολύ προσωπικό. Ένα ωραίο δύο
2 ώρες, 2 μέρες, 2 εβδομάδες θα ακούσετε κάτι πολύ πολύ καλό από πρόσωπο της καρδιάς σας. Ζώδιο με κέρατα, κρυός, ταύρος, εγώκερος, σας δίνει χαρά και επιτυχία. Και προσέχτε λίγο, γιατί γενικά είναι σαν να μπλέκετε μόνοι σας σε κάποιες καταστάσεις που δεν βγάζουν κάπου, σας κουράζουν. Θα γίνουν και κάποια λόγια, έχουν γίνει κάποια λόγια, έχει υπάρξει ένας χωρισμός, ένα κάπα, ένα έψιλον και ένα νι, θα πάρετε επιτυχία για όλο αυτό, κάτι ξεπερνάτε, κάτι φεύγει και έρχεται κάτι πολύ πολύ όμορφο μπροστά σας. Ταύρος, Δίδυμος, Σκορπιός και Υδροχόος, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανοίγονται γενικά πόρτες στα επαγγελματικά και ζώδιο με κέρατα πάλι, κρυός, ταύρος ή εγώκερος, ή μπορεί να είναι και η εποχή που διανύουμε τώρα του ταύρου, που θα σας δώσει κάτι πολύ πολύ καλό γύρω από τα επαγγελματικά. Και ανοίγονται δύο πόρτες, ένα σίγμα και ένα έψιλον, θα σας βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ σε αυτό. Με δικά σας πρόσωπα θα βρεθείτε σε ένα τραπέζι, θα κάνετε μια ωραία συζήτηση, αυτό είναι λίγο οικογενειακό και από όλο αυτό θα έρθει κάτι καλό για ένα κίνητο ή για μια κληρονομιά, λέει εδώ. Λύνεται λοιπόν ή μια παρεξήγηση ή κάτι που σας απασχολεί πάρα πάρα πολύ έντονα. Λέων, Παρθένος και Σκορπιός, θα πάρετε μεγάλη επιτυχία για ένα χωρισμό, για κάτι που περάσατε δύσκολο τελευταία, έρχεται κάτι πολύ πολύ καλό. Ίσως ακόμα και ένα νέο πρόσωπο, αν όχι το παλιό, λέει εδώ. Συγγνώμη. Θα κάνετε ένα ταξίδι που σας απασχολεί τελευταία, είναι λίγο μακρινό, μπορεί να έχει να κάνει και με εξωτερικό. Εκεί θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά, θα βρεθείτε με ένα σίγμα και με ένα πι και θα συζητήσετε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Άρα αυτό το ταξίδι θα βγει σε κάτι πολύ πολύ καλό. Η καρδιά σας είναι πολύ πολύ καθαρή, το κάτω είναι η καρδιά μας, το σπίτι μας γενικά, αυτά που έχουμε μέσα μας, και ένα μη, ένα έψιλον, ένα σίγμα θα σας δώσουν μεγάλη μεγάλη επιτυχία και χαρά για κάτι που έχει να κάνει με του σπιτιού, κάποια θέματα που σας απασχολούν περισσότερο και όχι προσωπικά προσωπικά. Θέλω να σκεφτούμε καλά, να κάνουμε τις επιθυμίες μας. Είναι πολύ πολύ καθαρό, προσέχτε μόνο κάποια άτομα που είναι λίγο διπρόσωπα, λίγο μπορεί να το παίζουν φίλοι αλλά δεν είναι. Προσέχτε λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί θα αντιπατήσετε στο οικονομικό, λέει εδώ. Πάμε να σκεφτούμε την πρώτη επιθυμία. Και να πω ότι η πρώτη επιθυμία είναι λίγο εμποδισμένη, παρόλα αυτά ένα αλφα, όνομα ή επώνυμο βοηθάει, λύνεται κάποια παρεξήγηση και μία μικρή ονειροπαγίδα. Πραγματοποιούνται τα καλά όνειρα και τα κακά φεύγουν, λέει εδώ. Πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη. Μία συνάντηση θα σας δυσκολέψει λίγο, θα γίνει, αλλά νομίζω πως δεν θα έχει την επιτυχία που θέλετε πραγματικά. Θα απογοητευτείτε λίγο από μια συνάντηση. Πάμε να κάνουμε και την τρίτη. Ένα ζώδιο καρκίνος, Σκορπιός και Ταύρος. Είναι και η εποχή αυτή τώρα. Θα γίνει με επιτυχία, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Και ένα γάμα βοηθάει πάρα πολύ πάνω σε αυτό που τώρα σκεφτήκατε. Πάμε να κάνουμε και εδώ μία. Θα χαρείτε με την καρδιά σας για κάποιο θέμα που σας απασχολεί, που είναι θέμα καρδιάς. Λάμδα, έψιλον, δέλτα, παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα θα πάνε πολύ πολύ καλά. Σας εύχομαι να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα, να είστε καλά και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.